Τα προηγούμενα είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για το σας είπε ο κύριος Υπουργός το τι θα ακολουθήσει για τις καταστροφές. Εμείς θέλουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ενδεχόμενα να βάλουν προβλήματα στους ανθρώπους, να δημιουργήσουν προβλήματα στους ανθρώπους είτε ζωής, είτε στην περιουσία, είτε ακόμα και στο περιβάλλον. Λοιπόν, ξέρουμε, έχει έρθει η ειδική ομάδα από την ΕΜΑΚ και με βάτραχ ανθρώπους για να ψάξουν για τον αγνοούμενο όπως είναι και η ειδική ομάδα πεζοπόρο τμήμα το οποίο θα πάει για να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από την κατολίσθηση. Πηγαίνουμε τώρα προς τα Χανιά, θα είναι εκεί ο κύριος Περιφερειάρχης, σύσκεψη με όλους τους φορείς, ΕΚΑΒ, τοπική διοίκηση του στρατού, όπως επίσης αστυνομία, οι πάντες, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Λέμε για πρωτόγνωρες εικόνες για την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξαιρετικά πολύ, είναι το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ. Ακριβώς πώς είναι και το θέμα ότι είχε προηγηθεί και το προηγούμενο. Πάμε για τις φυσικές καταστροφές που έγιναν μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ήρθαμε μόλις τώρα γιατί δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο στο αεροδρόμιο των Χανίων. Υπάρχει κλιμάκιο μηχανικών από τις προηγούμενες καταστροφές. Συμπληρώνεται τώρα μετά από μια στενή επικοινωνία και συνεργασία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη του Σταύρου τον Αρναουτάκη. Υπάρχει, συνοδεύει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, θα σας τα πει και εκείνος ο υποστράτηγος της ΕΜΑΚ, και νιαμελές κλιμάκιο για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους συμπολίτες μας που έχουν εγκλωβιστεί. Οπότε, μας επιτρέψετε να κάνουμε λίγο γρήγορα. Ναι, και ποιος είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή, να μας πείτε λίγο. Κοιτάξτε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές που υπήρχαν στις υποδομές, στις καταστροφές που υπήρχαν στις υποδομές. Η περιφέρεια δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της όλο αυτό το φορτίο των καταστροφών. Οπότε, θα συνδράμουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και όσον αφορά την κατασκευή και την επιδιόρθωση όλων των φθορών που είχαμε στα δίκτυα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις καταστροφές, μέσα στην ένταση των φαινομένων, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές και να επανέλθει το νησί στη φυσιολογική ζωή του αμέσως μετά, το συντομότερο δυνατό. Θα υπάρξει λοιπόν ένα κονδύλι ύψος, αν μπορούμε. Να δούμε πρώτα τις καταγραφές, έτσι δεν έχει να κάνει με το ύψος. Ό,τι ζημιά έχει γίνει θα διορθωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.